Εσείς κάνατε μια ανάρτηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποκίνησε αυτά τα επεισόδια. Από χθες το πρωί νωρίς μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι γραμμένα στο ΣΥΡΙΖΑ, πολλά έχουν αποχωρήσει από αυτά, έπαιρναν μηνύματα ή τηλεφωνήματα όλη το βράδυ στη Νέα Σμύρνη. Τα μηνύματα πού τα στέλναν, στα κινητά? Στα κινητά τους. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι βουλευτές, δεν είπα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ερχόταν μηνύματα ότι όλοι σήμερα στη συγκέντρωση που θα γίνει το βράδυ στη Νέα Σμύρνη. Ποιοι τα έστελναν αυτά τα μηνύματα, κύριε Παναγούλη? Τι είπατε? Ποιοι τα έστελναν αυτά τα μηνύματα? Τα έστελναν οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς το ξέρετε, πώς το ξέρετε, σας ήρθε και εσάς? Σε μένα δεν ήρθε, αλλά ήρθε σε πολλούς φίλους μου που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν αποχωρήσει. Το πιο εδεικτικό και φρικαλαίο ήταν αυτό που μου διηγήθηκε μια κυρία που με πήρε τηλέφωνο, που έχει χάσει εδώ και ένα χρόνο τον άντρα της, και ότι τους έχω ειδοποιήσει να μην τους στέλνουν μηνύματα, που ήταν ο Μακαρίτης μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί εξακολουθούν και μου στείλαν αυτό το φρικαλαίο μήνυμα στο κινητό του άντρα μου, που το έχω εγώ πλέον. Πάντως, κύριε Παναγούλη, πρέπει να πούμε ότι και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και άλλες νεολαίες, ήταν μεταξύ των διοργανωτών αυτών, έτσι δεν είναι? Και άλλες συλλογικότητες. Ήταν στην πρώτη γραμμή. Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεταβληθεί σε τροχονόμο του κορονοϊού. Αν χτες εδώ στην Αττική είχαμε 1500 και πλέον κρούσματα, αυτό οφείλεται σε αυτές τις συγκεντρώσεις που γίνονται καθημερινά.